Μέτρα προς πάσα κατεύθυνση λαμβάνει η αστυνομία λόγω της καθόδου στο νησί της Διεθνούς Θρησκευτικής Ισλαμικής Οργάνωσης Νταουάτ ή Ισλάμι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 3 και 4 Αυγούστου. Ποια είναι όμως η εν λόγω οργάνωση? Η Νταουάτ ή Ισλάμι αυτοπροσδιορίζεται ως διεθνής μη κερδοσκοπική Ισλαμική οργάνωση η οποία προωθεί την Ισλαμική γνώση και διαφωτίζει όλο τον κόσμο για το Ισλάμ και το Κοράνι. Έχει την έδρα της στο Πακιστάν και σύμφωνα με την ίδια αποτελεί φιλιρνική οργάνωση η οποία μέσω ημάμιδων πραγματοποιεί επισκέψεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Με μια επίσκεψη στη σελίδα που διατηρεί στο διαδίκτυο, ο επισκέπτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε υλικό το οποίο αφορά στο Ισλάμ και το Κοράνι, από άρθρα, κηρύγματα μέχρι και ηχητικά βιβλία. Στη σελίδα της οργάνωσης έχει αναρτηθεί ανακοίνωση η οποία αναφέρει πως δύο στελέχη της οργάνωσης θα κάνουν περιοδεία σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, μεταξύ αυτών και η Κύπρος, στις 3 και 4 Αυγούστου. Σημειώνουν ότι ταξιδεύουν στο μονοπάτι του Αλλάχ και ότι μέσω των περιοδιών τους εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πλησιάσει την πίστη, μετατράπηκαν από αδιάφορες ευσεβείς και υποβλήθηκαν σε θρησκευτική και ηθική μεταρρύθμιση. Τα μέλη της κοινωνίας έχουν έρθει πιο κοντά στο Ισλάμ λόγω των θρησκευτικών προσπαθειών της Νταουάτ ή Ισλάμι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολιτικό πρόσωπο που έλαβε γνώση για την επερχόμενη επίσκεψή του στην Κύπρο απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης εκφράζοντας τις ανησυχίες του. Η επιστολή, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η οργάνωση διοργανώνει ιεραποστολικά ταξίδια, διαθέτει ισλαμικά εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, σκοπός της είναι να επιβάλλει το Κοράνι και μέλη της οργάνωσης έχουν εμπλακεί σε περιστατικά δολοφονιών και άλλων έκνομων ενεργειών. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε καθηκόντος την επιστολή στην αστυνομία, ώστε να λάβει γνώση για τα όσα αναφέρονται σε αυτή. Όπως μας ενημέρωσε έγκυρη αστυνομική πηγή, η δύναμη είναι ενήμερη για την κάθοδο των εν λόγω στελεχών και λαμβάνονται μέτρα. Μάλιστα, τα στελέχη της οργάνωσης θα φτάσουν στην Κύπρο μέσω νόμιμης οδού και όχι από τα κατεχόμενα και θα επισκεφθούν δύο τζαμιά, με το ένα να είναι στη Λευκωσία. Δημοσιεύματα πάντως στο διεθνή τύπο καίνε την οργάνωση, καθώς θέλουν πρόσωπα τα οποία έχουν εμπνευστεί από αυτήν την οργάνωση να έχουν προχωρήσει σε εγκληματικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, πρόσωπα από το Πακιστάν το Σεπτέμβριο του 2020 μαχαίρωσε δύο πρόσωπα έξω από τα κεντρικά του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, το οποίο το 2015 είχε δεχθεί τρομοκρατικό χτύπημα από Ισλαμιστές λόγω δημοσιευμάτων που σατήριζαν τον Μωάμεθ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το εν λόγω πρόσωπο κατά την ανάκρισή του είπε ότι καθοδηγήθηκε πνευματικά από ένα Σουνίτη κληρικό, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Νταουάτ ή Ισλάμι. Δημοσίευμα του BBC δείχνει πρόσωπο επίσης από το Πακιστάν να δολοφονεί για θρησκευτικούς λόγους έναν ιδιοκτήτη περιπτέρου στη Γλασκόβη. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο δράστης ήταν μέλος της οργάνωσης, η οποία, όπως σημειώνεται, δεν ενέκρινε την ενέργειά του.